Κοντά μας έχουμε την Διευθύντρια του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου και την κυρία Μουντράκη Άννα. Πείτε μας πώς πήγε η πρώτη μέρα της επιστροφής των μαθητών στο σχολείο σας. Θεωρώ ότι πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ άγχος οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Αυτό όλο το διάστημα προσπαθούσαμε να καθησυχάσουμε τους γονείς και να τους δημιουργήσουμε την αυξημένη εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να δείχνουν στο σχολείο και στους συναδέλφους. Πήγαινε έλπιστα καλά. Το feedback από τους συναδέλφους, τα διαλύματα που μαζευόμαστε κάθε διάλειμμα για να δούμε πώς πήγε, βρήκαν ότι οι γονείς είχαν κάνει αρκετά καλή δουλειά. Τα παιδιά ήταν προσεκτικά, κρατούσαν τους μαρκαδόρους, αποστάσεις. Την πρώτη ώρα δόθηκαν οδηγίες, σύμφωνα με το Υπουργείο, και μετά προχωρήσαμε κανονικά στα μαθήματα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ακόμα και οι γονείς που έχουν κάνει αυτή τη δήλωση ότι φιλοξενούνται σε ευπαθείς ομάδες ή ανήκουν ήδη σε ευπαθείς ομάδες, και ότι είναι πάρα πολύ λίγοι, η αλήθεια είναι, και που δεν στέλνουν τα παιδιά, ότι μετά την πρώτη εβδομάδα θα έχουμε συμμετοχή και από αυτά τα παιδιά. Πόσο ήταν το ποσοστό περίπου? Ήταν αρκετά υψηλό το ποσοστό. Τώρα κάναμε εδώ πέρα τις απουσίες και βλέπουμε ότι ήταν ελάχιστα το ζήτημα, δηλαδή από τα 250 παιδιά που διαθέτει το σχολείο. Δεν έχουμε πάνω από 15 δηλώσεις, να πω. Άρα ότι ένα 17% -18% δηλαδή. Φιλοξενών. Ναι, τώρα στείλαμε και από πάνω, γιατί κάθε μέρα θα δίνουμε απουσίες ποσοστό των υποτμημάτων. Αδικαιολόγητα, δηλαδή, έλειπαν 2 παιδιά, στα χαρτιά μου 3, όχι παραπάνω. Οπότε υψηλότατο το ποσοστό συμμετοχής. Ναι, ναι, πολύ υψηλό, πολύ καλά. Τα παιδιά πάρα πολύ χαρούμενα, μας συγκίνησαν οι αλήθεια είναι αυτή. Γιατί και οι γονείς δηλαδή, που έρχονται για να πάρουν βεβαίωση ειδικού σκοπού για τις δουλειές τους κλπ. Μας μετέφεραν πολύ θετικά σχόλια ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ χαρούμενα. Εντάξει, δεν μπορεί να κρατηθεί αυτό ότι το κάθε παιδί στην κουκίδα του και στο τετράγωνο, ότι είμαστε κι εμείς πιο ελαστικοί σε εισαγωγικά, να το πω όσο γίνεται βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι είναι η εποχή και η κατάλληλη εποχή για να δείξει το σχολείο και όλα τα σχολεία, και όχι μόνο το δικό μας, τη συμπεράσταση στην αλληλεγγύη και, να το πω έτσι πολύ μαζεμένα, το κοινωνικό του πρόσωπο. Ωραία. Και κυρίζοντας παιδιά, μαθητές, γονείς, συναδέλφους και συνάδελφοι εδώ πέρα, ακόμα και αυτοί που δικαιούνται ειδικού σκοπού, έκαναν πίσω για το καλό των παιδιών, ενώ και αυτοί οι ίδιοι έχουν δικά τους παιδιά. Δεν μπορώ να πω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους, γιατί μετά την πρώτη συζήτηση που είχαμε, οι περισσότεροι δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού. Παρ' όλα αυτά, έκαναν πίσω, βόλεψαν τα παιδιά τους με κάποιο τρόπο για να είναι κοντά στους μαθητές που μας είχαν λείψει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Και τα παιδιά σε κάθε τάξη ήταν περίπου 15. Τα παιδιά σε κάθε τάξη, βλέπω εδώ πέρα το χάρτη, επειδή τυχαία μας το είχατε εδώ πέρα, ήταν όχι 15. Σε ένα τμήμα μόνο είχαμε 15 παιδιά, για να σας πω την αλήθεια. Αλλά έγινε και εκεί η διχοτόμηση, γιατί δεν τηρούνταν η απόσταση του 1,5 μέτρου. Δεν ήταν τέτοιο ώστε να μπορέσει να κρατηθεί το τμήμα μειογενές. Ναι, εδώ πέρα είναι 9, 10 παιδιά, 11. Εκεί. Ωραία. Ένα σε κάθε θρανείο. Χιαστή. Ναι, ένα σε κάθε θρανείο. Χιαστή. Ωραία. Αυτό με απολυμαντικό. Πολύ ωραία. Με 2 καθαρίστρες από το με διπλό καθαρισμό. Έγινε πρώτος καθαρισμός από τις καθαρίστρες στις 10 η ώρα, στο πρώτο μεγάλο διάλειμμα. Και τώρα, ας πούμε, που συνεχίζουμε, έγινε απολύμανση στα κόμολα, στα φρανία, στις τουαλέτες. Οπότε γενικό συμπέρασμα, πήγαμε ακόμα καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ναι, επειδή έχουμε κάνει με τα δεδομένα, πάντα έχουμε μια γωνία παραπάνω, η αλήθεια είναι ναι. Γιατί από τη μια, δηλαδή, κρατηθήκαμε πολύ να μην τα αγκαλιάσουμε, η αλήθεια ναι. είναι. Και να μην, και αυτά δηλαδή να μας αγκαλιάσουν. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Ωραία. Είναι μια χαρά. Η αποχώρηση έγινε ένα τμήμα. Είχαμε από τη 1 και 10, δηλαδή, συγκεντρωνόταν οι μεγάλες τάξεις πρώτα που φεύγουν μόνο στα παιδιά με τη συνοδεία των δασκάλων. Και μετά το γίναμε στις μικρότερες και όλα εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία. Ωραία.